SOS για την επιβίωσή τους εκπέμπουν οι απεγνωσμένοι έμποροι, βιοτέχνες και επαγγελματίες στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό. Το Αρκαλοχώρι ανέκαθεν ήταν το εμπορικό κέντρο της περιοχής. Δηλαδή ήταν η μηχανή που κινούσε το όσημα που λέγεται Δήμος Μινώα Παιδιάδος. Αυτή η μηχανή καταστράφηκε. Πρέπει για να έχουμε επανεκκίνηση, για να ξανακυλήσει ο Δήμος, πρέπει να ενισχυθούν. Τα θέλουμε αύριο. Πρέπει να τα πάρουμε άμεσα τα χρήματα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα κρατήσει και πολύ. Γιατί το μαγαζί αυτό, παράδειγμα, είναι σε ανταλλακτικά και μηχανάκια, τα οποία έχουν πέσει όλα κάτω. Πόσα χρόνια έχετε αυτό το μαγαζί? 50. 50 χρόνια. Και χαρακτηρίστηκε κίτρινο? Ναι. Θα μπορέσει να ξαναστηθεί, να ξαναγεννηθεί το Αρκαλοχώρι? Πολλά χρόνια περάσουν. Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις τονίζουν, μάρκετους να αδειάζουν τα μαγαζιά τους, ενώ την ίδια ώρα εκατοντάδες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Έχω κατάστημα με ρούχα. Μάλιστα. Έχει καταστραφεί όλος ο καιρός το κτίριο. Ναι. Τα πράγματα μέσα, όλα ρούχα έχουν πέσει κάτω. Βοηθάμε ένα στον άλλο για να κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Δηλαδή μαζεύετε πράγματα? Μαζεύουμε. Αδειάζουμε τα μαγαζιά μας. Προς τιμής δεν έχω καμία ιδέα. Σπάμε το κεφάλι μας, όλοι εδώ η γειτονιά, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα τα μαγαζιά του Αρκαλοχωρίου είναι άχρηστα, δεν μπορεί να πει ότι μετακομίζω από αλλού. Μέρα με τη μέρα που περνάει, χάνουμε τα μεροκάματά μας. Περιμένουμε στήριξη, αναγκαζόμαστε, τρώμε από το συσίτιο που δίνουν και για τους άστεγους. Δεν υπάρχουν χρήματα, ρε παιδιά. Και όσο για τη φυγή του κόσμου, φεύγει πολλοί κόσμος. Ο κόσμος φοβάται. Εμείς εγκατασταθήκαμε πριν 2 χρόνια, ήρθαμε από το εξωτερικό, ήρθαμε εδώ στο Αρκαλοχώρι. Από τη Γερμανία ήρθαμε. Για καλύτερες συνθήκες, μπράβο. Και δυστυχώς... Δεν το μετανιώσατε, έτσι? Όχι. Η καρδιά μας είναι εδώ. Τη λήψη επιπλέον μέτρων για τους εργαζόμενους που επλήγησαν από τους σεισμούς ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας το Εργατικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων ζητά την άμεση καταβολή επιδόματος ειδικού σκοπού και την επιδότηση ενοικίου της κυρίας κατοικίας τους. Σε αυτούς λοιπόν τους επαγγελματικούς χώρους υπήρχαν εργαζόμενοι που πρέπει να στηριχτούν, γιατί πραγματικά ζουν δραματικές καταστάσεις. Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει και τη δουλειά τους. Πρέπει να επιβιώσουν. Το αυτονόητο λέει ότι πρέπει να βγει ένα επίδομα, όπως ζητάμε εμείς, ειδικού σκοπού, να παραμείνουν και να διατηρήσουν την ασφάλισή τους σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση, βουλιάζουν οικονομικά και εξασφαλίζουν φαγητό από τα συσίτια, ενώ την ίδια ώρα ελάχιστα καταστήματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους στο Αρκαλοχώρι. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν τόσο στον εξοπλισμό, στις πρώτες ύλες που έχουν πάει τη ζημιά, όσο και στο κομμάτι το κτηριακό. Πολλοί καταστηματάρχες δεν ξέρουν αν πρέπει να τα μαζέψουν, δεν ξέρουν αν. Πότε θα έρθουν οι ελέγχοι, δηλαδή είναι μια αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν οι ελέγχοι, δεν ξέρουμε τι αποζημιώσεις θα δοθούν. Οι άνθρωποι με ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την κατάσταση, γιατί πολλές δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο σημείο που είναι δηλαδή το κτίριο εντελώς ακατάλληλο. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους, πάνω από το 70% των επαγγελματικών επιχειρήσεων στις πληγήσεις περιοχές έχουν κριθεί από τα αρμόδια συνεργεία ως ακατάλληλες για χρήση. Συγκεκριμένα, έχουν ελεγχθεί 345 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων οι 180 κρίθηκαν ακατάλληλοι. Εμείς θέλουμε να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, αλλά θα στηριχτούν τόσες καταστροφές που έχουμε πάθει στα μαγαζιά? Περιμένουμε τη βοήθεια όλων. Εγώ πιστεύω φέτος ότι η αγορά του Αρκαλοχωρίου δεν θα δουλέψει. Δηλαδή το 90% δεν θα δουλέψει. Εγώ θέλω όλοι να μείνουμε εδώ, να είμαστε ενωμένοι, να μπορούμε να κρατήσουμε το χωριό μας. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ γεννηθήκαμε. Οπότε είναι μια δύσκολη απόφαση να αφήσει από το χωριό σου. Εννοείται.